σε ένα ιδιαίτερο τομέα της οικονομίας που δεν είναι άλλος από τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, έχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η εφημερίδα της Ναυτεμπορικής, ότι το τιτλοφορείται εν μέσω τέλειας καταιγίδας ο πρωτογενής τομέας. Θα μας πει περισσότερα η συνάδελφος Λέτα η Καλαμαρά. Καλό μεσημέρι, Λέτα. Ναι, Κώστα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μία άλλη διάσταση μπαίνει στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων, αυτό της επάρκειας. Όπως τονίζεται στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που φιλοξενεί η εφημερίδα μας Ναυτεμπορική, αναμένεται να είναι ακόμα δυσκολότερη και η τωρινή και η φετινή χρονιά, αλλά και η επόμενη, μιας και τα στοιχεία στον πρωτογενή τομέα, αναφορικά με την επάρκεια προϊόντων, σημαντικών κατηγοριών τροφίμων, δεν είναι καθόλου, τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για μείωση άνω του 30% σε βασικές κατηγορίες σιτηρών. Και αν αυτό κιόλας έρθει να προσθεθεί στις εκτιμήσεις πως αναμένεται μειωμένη παραγωγή από τις κατεξοχήν χώρες παραγωγής σιτηρών όπως είναι η Ουκρανία την επόμενη χρονιά της τάξης του 30%, τότε οι περισσότεροι, οι αναλυτές τονίζουν πως αυτό όλο το σκηνικό υποθηκεύει νέες αυξήσεις στο κόστος φυτικής και ζωικής παραγωγής και ότι αυτό συνεπάγεται βέβαια στις τελικές τιμές των προϊόντων που προμηθεύονται οι καταναλωτές. Να πούμε ότι δυστυχώς η Ελλάδα εμφανίζει πολύ άσχημα επίπεδα επάρκειας και σε βασικές κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο τομέα των σιτηρών, αλλά επίσης και σε ζωικό κεφάλαιο και σε ζωικά δηλαδή προϊόντα, με εξαίρεση κάποιες κατηγορίες όπως είναι τα αυγά, αλλά, το γιαούρτι και το εγωπρόβιο γάλα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες εμφανίζουμε μεγάλο έλλειμμα επάρκειας, εμφανίζουμε χαμηλό δηλαδή ποσοστό επάρκειας και τα περισσότερα προϊόντα, οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς καλύπτονται από εισαγωγές. Αυτό μας κάνει κατεξοχήν εξαρτώμενους και βέβαια είμαστε ευάλωτοι στις όποιες διακυμάνσεις τιμών, τις οποίες ήδη βλέπουμε βέβαια να υπάρχουν στα ράφια των προϊόντων με τις συνέπειες που περιγράφουμε και εμείς κάθε μέρα. Να συμπληρώσουμε κάτι τελευταίο, Κώστα, αν υπάρχει δυνατότητα. Παρακαλώ. Ότι έχουμε επίσης και πολύ χαμηλό και μείωση του αριθμού των κτηνοτρόφων στη χώρα μας και αυτό είναι κάτι που ακούστηκε έντονα και αυτές τις μέρες των γιορτών του Πάσχα. Μάλιστα, Λέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ιδιαίτερο ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Δεν είναι καλά τα πράγματα για τον πρωτογενή τομέα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.